Υπεραγία θέλατα και σώσαν ημάς, κοινήμας αντιρρία, ως υπέρησας όταν οικονομήσας θέλατα. Σκεφτείτε, όλη η δημιουργία, δισεκατομμύρια χρόνια, όλο το σύμπαν έγινε για να γεννηθεί η Παναγία. Έψαχνε μέσα στους αιώνες, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Θεός Πατήρ να βρει ένα πλάσμα τόσο καθαρών, τόσο ταπεινών, που να ενωθεί ο Υιός και Λόγος Του, ο Χριστός. Και μόλις είδε στην Ναζαρέτ την Μαριά, την κόρη της Άννας και του Ιωακήμ, έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ο Ευμένιος μόλις είδε, να σας το πω τούτο, δεν είναι πολλά γνωστό. Ο Άγιος Ευμένιος, ξέρετε, ήταν λεπρός, έμενε στο λεπροκομείο της Αθήνας. Εκεί ήταν πολύ λεπροί. Άλλοι καταλάβαν το νόημα της ζωής του, σε βοήθησε και ο Άγιος Ευμένιος, πιο πριν ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός, έγιναν άνθρωποι πιστοί. Δεν και γίνηκαν όλοι όμως. Είχαν ανθρώπους οι οποίοι έφερναν πόρνες απ' έξω και πόρνευαν. Ή έκαναν μεταξύ τους. Σάρκα. Η σάρκα θέλει σάρκα. Είπε και ένας σοφός, το πρόβλημα σάρξ θα το λύσει πλάξ. Πλάκα του τάφου. Είτε είσαι λεπρός, είτε είσαι υγιής. Οπότε, ένας από αυτούς που δεν ακολουθούσε τα εκκλησιαστικά ήθη, απελπίστηκε. Τι μέλλον έχουμε εδώ μέσα, αμαρτήσαμε, χάσαμε το σώμα μας, χάσαμε την ψυχή μας. Τι μας μένει, τα πω να περιμένω το θάνατο. Αυτοκτονία. Επειδή ήπιε δηλητήριο, κάτι φάρμακα που είχαν εκεί, έκαμε και τρεις ημέρες στο αναρωτήριο, επέθανε. Τότε ο Άγιος Ευμένιος έλειπε στην Κρήτη. Πήγε για να δει τους δικούς του και το μοναστήρι του στην Κρήτη. Επιστρέφει και δεν του είπε ένας, ξέρεις, ο τάδε συνασθενής μας αυτοκτόνησε. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία του, των Αγίων Αναρχήρων, ξεκινά την νυχτερινή του ακολουθία, ξεκινούσε απόγευμα, η ώρα 5, και τέλειωνε τα μεσάνυχτα. Και τι βλέπει? Βλέπει το πτώμα, το σώμα ενός νεκρού, και το αναγνώρισε. Ήταν το σώμα, λέει, του Γιώργη. Αλλά νεκρό πτώμα. Να ανεβοκατεβαίνει μέσα στην εκκλησία. Πάνω κάτω. Και εσύ τώρα να είσαι στο ψαρτήρι και να λες, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Πρώτη ώρα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Τρίτη ώρα. Τις ακολουθίες. Λοιπόν, και να βλέπεις μπροστά σου, που κάτω από τον τρούλον εκεί, ένα πτώμα να ανεποκατεβαίνει. Σταμάτησε. Επίαν ή βρήκε ένα από τους λεπρούς, γείτονα εκεί της εκκλησίας, τι γίνεται ο Γιώργης, λέει του. Λέει του, μα τα ακούσες, τι έγινε, αυτοκτόνησε, λέει του. Πω. Κατάλαβε. Ότι έβλεπε αυτήν την όραση για να του δείξει ο Θεός ότι ένας από το πίμνιον του έχασε τον δρόμο της σωτηρίας. Και ότι είναι έτοιμος να κολλαστεί από τον δίκαιο κριτή. Και τι κάμνει. 40 μέρες εκοιμάτουν μέσα στην εκκλησία, μια-δυο ώρες μόνον,
προσεύχε τους συνεχώς για τον Γιώργη και κάθε πρωί με έναν τυφλόν που ήξερε το χερουβικό απόξω και τα Άγιος ο Θεός, έκαμνε τη Θεία Λειτουργία, Ιωάννη μου, για τον Γιώργη που αυτοκτόνησε. Κατάλαβες? Και μου λέει, και να βλέπω το πτώμα να ανεβοκατεβαίνει. Την 40η λειτουργία του λέει, Χριστέ μου, μα ο σκοπός σου είναι έναν άνθρωπο που αρρώστησε με λέπρα και δεν είχε το χάρισμα της πίστεως και απελπίστηκε να τον πάρεις στην κόλαση. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Σε παρακαλώ εγώ να το σώσεις και να με κολλάσεις σε μένα. Και αμέσως εχάθηκε η όραση, εγέμισε γλύκα η καρδιά του και εμυρόβλησε η Αγία Τράπεζα. Ακούτε, άμα ένας Ευμένιος έχει τέτοια αγάπη για το ποιμνιόν του, το απελπισμένο, εσκεφτήκεται η Παναγία μας. Μα τι λέμε τώρα? Λες, άμα οι πρεσβείες ενός Ευμενίου, και εγώ σας λέω όχι μόνο Ευμενίου, και εμάς τους αμαρτωλούς τους πολλά ακούγονται. Είναι δυνατόν οι πρεσβείες της Θεοτόκου να μην είναι σωστικές? Έτσι. Αφού όλοι εκεί ελπίζουμε ότι στη Δευτέρα Παρουσία η τελική ευχή της Παναγίας θα είναι η καθοριστική, όχι για όλους όσους γεννηθήκαν από Αδάμ, αλλά για τους μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Έτσι. Εκεί ελπίζουμε. Στα έργα μας ελπίζουμε. Κύριε Ρέσου. Υπεραγία θέλατα και σώσαν ημάς, την ημάς σωτηρία, όσοι θέλησαν σώσαν.